Μετά τη συγκρότηση του νέου κυβερνητικού σχήματος της Νέας Δημοκρατίας, πολλής λόγος έγινε για αυτό το περιβόητο νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Το επιτελικό κράτος, το ψηφιακό κράτος, είχαμε τεχνοκράτες, στελέχη επιχειρήσεων, ανθρώπους εργοδοτικών οργανώσεων όπως του ΣΕΒ στο κυβερνητικό σχήμα, ηλεκτρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου και πολλά άλλα που ακούσαμε και ακούμε αυτές τις μέρες. Θα αποδειχτεί πολύ γρήγορα ότι όλες αυτές οι δίθεν καινοτομίες δεν θα αλλάξουν στο ελάχιστο τη ζωή του λαού και τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες. Γιατί όλο αυτό που διαφημίζεται και λανσάρεται ως κάτι πρωτοποριακό, όχι μόνο δεν είναι καθόλου τέτοιο, αλλά είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού που αναπτύχθηκε από τα επιτελεία του συστήματος, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και που ως κεντρικό ζήτημα έθετε το εξής. Το πώς θα διαμορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό, κυρίως το κατάλληλο κυβερνητικό προσωπικό, αλλά και σε όλη την κλίμακα της διοίκησης, που θα είναι απερίσπαστο και αφοσιωμένο στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και που θα είναι ανθεκτικό στη λαϊκή πίεση και τη λαϊκή διεκδίκηση. Το πώς σε συνθήκες κρίσης, ανεμικής ανάκαμψης, πολιτικής αστάθειας και οξυμένων ανταγωνισμών, χαρακτηριστικά που έχει η περίοδος που διανύουμε, ανεξάρτητα από τα όσα ακούμε για βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, πώς σε αυτές τις συνθήκες θα θωρακιστεί το αστικό κράτος πρώτα και κύρια απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και πώς θα γίνει και πιο φιλικό στη μεγάλη καπιταλιστική κερδοφορία. Αυτό είναι το άγχος σας. Αυτό είναι το άγχος σας. Και όχι να υπηρετήσετε πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις δύο μέρες δεν ακούσαμε τίποτα για τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση των τεράστιων ελλείψεων σε έργα, υποδομές, προσωπικό που οδήγησαν στις μεγάλες ελλείψεων του κράτους, που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές στο Μάτι και στη Μάνδρα. Και εδώ όλη η συζήτηση για τις φυσικές καταστροφές γίνεται μόνο για τον αριθμό 112, που βεβαίως είναι σημαντικός, όμως δεν είναι η λύση του προβλήματος μόνο ή δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό 112. Ακόμη και η συζήτηση για την περίφημη ψηφιακότητα και την ψηφιακή πολιτική, πότε τη θυμάστε και εσείς και οι προηγούμενοι? Όταν το κράτος είναι να εισπράξει, όταν το κράτος είναι να καταστήλει, βλέπε το ηλεκτρονικό σύστημα διενέργειας των πληστηριασμών που θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση, ή όταν το κράτος είναι να στηρίξει μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Αυτό αφορά η ψηφιακότητα και όχι το βασικό που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι, παραδείγματος χάρη, η μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας. Αυτό είναι ιδεολειψία. Η μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας που θα μπορούσε να γίνει μέσα από την αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι που προέβαλε και η Νέα Δημοκρατία και προεκλογικά. Την αποφασιστικότητά της να παίξει αυτό το ρόλο ως ένα ακόμα γέννημα θρέμα του συστήματος, σε αντίθεση με τον νεοφώτιστο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως 4 χρόνια πήρε άριστα από όλα τα επιταλεία και τα κέντρα του κατεστημένου. Η Νέα Δημοκρατία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να προβάλλει σήμερα αυτό το πιο αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης αν δεν είχε προηγηθεί η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που με την υπονόμευση του ριζοσπαστισμού, με την νομιμοποίηση όλων των δίθεν αντιλαϊκών μονοδρόμων από τα μνημόνια μέχρι το ΝΑΤΟ, με την αποθέωση των αγορών, των ιδιωτικοποίησεων, λιμάνια, αεροδρόμια, των δίθεν σωτήριων επενδύσεων με όλα αυτά, ακύρωσε θετικά αντανακλαστικά που υπήρχαν στο λαό και επέτρεψε σήμερα στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται με τη σημαία της σιδερένιας πυγμής για την εφαρμογή της ίδιας στρατηγικής. Όπως επίσης ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που, όσο κι αν σήμερα κάνει μια επιφανειακή κατά τη γνώμη μας κριτική στην κυβέρνηση, μέχρι σε ένα σημείο υπηρέτησε τον ίδιο στόχο
για ένα πολιτικό προσωπικό αφοσιωμένο σε αυτή την πολιτική. Μόλις χτες, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είναι αντίθετος άνθρωποι της αγοράς να μπαίνουν σε κυβερνητικά σχήματα. Αρκεί, λέει, να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμη και ο μετασχηματισμός που προωθείται αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τυπικό, κλασικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι επί της ουσίας κομμάτι αυτής της αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος για να παίζεται το δικοματικό παιχνίδι και μέσα από την αντιπαράθεση στα επιμέρους και σε υπαρκτές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε κόμματα, όμως να εξασφαλίζεται η συνένεση στα κρίσιμα και στρατηγικά ζητήματα. Και χθες αυτό που είδαμε από συνένεση άλλο τίποτα. Χρόνια είχαμε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, χρόνια είχαμε να δούμε τόσο ήπιο και ήρεμο κλίμα σε προγραμματικές δηλώσεις. Και είναι λογικό. Είναι λογικό. Αφού το έδαφος για τη σημερινή κυβέρνηση έχει στρωθεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί να μιλήσουμε? Για τα εργασιακά, που το 7ήμερο έχει ήδη το όνειρο του κυρίου Μητσοτάκη, έχει ήδη την υπογραφή υπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης σε κλαδική σύμβαση στον τομέα του τουρισμού. Για τα φορολογικά, που ένα μήνα πριν τις εκλογές όλοι μαζί ψηφίσατε τροπολογία για την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών και για τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετόχων, και φυσικά αυτό θα το συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Για το δόγμα νόμος και τάξη που έχει κάνει σημαία της η νέα κυβέρνηση, και εδώ ακόμη έχει παραχθεί έργο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να θυμηθούμε μόνο τη θέσπιση του ιδιώνυμου για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς ή τον απεργοκτόνο νόμο της κυρίας Τσιόγλου. Γιατί το δόγμα νόμος και τάξη δεν κρίνεται μόνο στα εξάρχεια, κρίνεται πάνω απ' όλα στους χώρους και τους τόπους δουλειάς. Δεν συζητάμε φυσικά για την εξωτερική πολιτική, δηλαδή για τη συμμετοχή της χώρας σε όλους τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Εκεί κι αν υπήρξε συνένεση, ιδιαίτερα με την ομιλία του κυρίου Κατρούγκαλου, που ήταν και η πρώτη ομιλία στην διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Από εμάς, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μην περιμένετε συνένεση. Ούτε να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη νέα κανονικότητα. Γιατί αυτή η κανονικότητα είναι η νομιμοποίηση και η επέκταση όλων όσων ματώνουν το λαό εδώ και χρόνια. Το ΚΚΕ θα κάνει αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε, θα πρωτοστατήσει την οργάνωση της πάλης για να εμποδιστούν τα χειρότερα, να διεκδικήσουμε πίσω όλα όσα χάσαμε που βαφτίζονται παθογένειες και κυρίως να συμβάλλουμε στη συγκέντρωση δυνάμεων για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου και αδιέξοδου δρόμου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.